Σκύδρα τώρα να έρθουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στο αγροτικό κομμάτι, γιατί υπήρξε ένα πάντρεμα. Ένα πάντρεμα το οποίο, όπως σας είπαμε στο ρεπορτάζ, όπως αναφέραμε και αναφέρθηκε και στην Πέλα News, την εβδομαδιαία εφημερίδα στο δικό της ρεπορτάζ, ήταν κάτι το οποίο ξεχώρισε και είχε και τον τίτλο «Εμποροπανήγυρη με μυρωδιά από ροδάκινο». Ένας πετυχημένος τίτλος, ο οποίος αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, γιατί λέμε πολλές φορές, όταν υπάρχει ένα δημόσιο βήμα εξαιτίας μιας γιορτής, ακόμη και αν είναι γιορτή, θα πρέπει μέσα εκεί να μπορεί ο φορέας, ο πρόεδρος ενός πολιτικού συλλόγου, οτιδήποτε, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για έναν δήμαρχο που έχει η γνώμη του μια μεγαλύτερη βαρύτητα, να περνούν και μηνύματα μιας δυσκολίας που διανύει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος μπορεί να επιλέγει, σαφώς να είναι σε ένα πολιτιστικό κομμάτι, να απολαμβάνει, όπως εν προκειμένου, την εμποροπανήγυρη της Σκύδρας που την απόλαυσε ένας ακόμη επιτυχημένος θεσμός πλέον και μια ακόμη επιτυχημένη διοργάνωση, αλλά η Δήμαρχος Σκύδρας, κυρία Κατερίνα Γκναντιάδου, την οποία έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστώ γι' αυτό, επέλεξε κατ' εμέ στο ρεπορτάζ πολύ σωστά, όπως το καταγράψαμε και με τον κύριο Τσομαράκη, να αναφερθεί στο ζήτημα του ροδακίνου, γιατί αυτό καίει. Δηλαδή, ο κόσμος σας την Περοπανήγυρη διασκέδαζε και όταν επέστρεψε σπίτι του, ξανασκέφτηκε τι θα γίνει αύριο με το συγκεκριμένο ζήτημα. Κυρία Γκναντιάδου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εμείς καταγράψαμε ως τρίτα μάτια και με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο και μάλιστα δεν μπορώ να πω ότι ευνηδιάσατε. Αν κάποιος παρακολουθήσει την πορεία σας, έχετε και άλλες φορές κάνει εύστοχες παρεμβάσεις για ζητήματα, δρατώμενοι της ευκαιρίας, ακόμη και αν κάτι αποτελεί χαρά. Μέσα στη χαρά μπορούμε να περάσουμε και το μήνυμα όχι της λύπης, αλλά της πραγματικότητας η οποία υπάρχει. Και αυτό κάνατε στην Εμποροπανήγυρη. Αναφερθήκατε στο ροδάκινο και μάλιστα με αιχμηρό τρόπο, αλλά νομίζω ότι είπατε αυτά τα πράγματα όπως είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Για μας το ροδάκινο είναι πλουτοπαραγωγικός πόρος του Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής. Στηρίζεται η οικονομία μας. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το επαναλάβω και τώρα, ότι αν δεν πάει καλά η αγροτική παραγωγή, αν δεν είναι δυνατός και εύρωστος ο αγρότης της περιοχής μας, καμία άλλη παραγωγική τάξη δεν θα μπορέσει να επιβιώσει και να σταθεί στα πόδια της. Αποτελεί μοχλό τόσο της δικής μας τοπικής οικονομίας, όσο όμως και της εθνικής μας οικονομίας. Και βεβαίως το αγροτικό ζήτημα, τα θέματα, τα προβλήματα των αγροτών μας ενδιαφέρουν, μας αγγίζουν και ψάχνουμε τρόπους, είμαστε δίπλα στους αγρότες, στους αγώνες τους, κατανοούμε, τα αντιλαμβανόμαστε, τα γνωρίζουμε. Προερχόμαστε από αγροτικές οικογένειες, ζούμε σε αγροτική κοινωνία και γνωρίζουμε ότι είναι μεγάλα και είναι πολλά. Γι' αυτό πρωτοστατούμε, γι' αυτό είμαστε δίπλα στους αγρότες και γι' αυτό αγωνιζόμαστε μαζί με αυτούς για την επίλυση των αιτημάτων τους. Αιτήματα που είναι και δίκαια και εύλογα. Και όπως είπα και στην Εμποροπανήγυρη, και θα επανέλθουμε στην Εμποροπανήγυρη. Θέλω όμως λιγάκι να σταθώ στο ροδάκινο. Από πού να πρωταρχίσουμε και για ποιο λόγο κάνουμε αυτή την αναφορά, όπως ζήτησα να κάνω μια επιπλέον και μια μεγαλύτερη αναφορά στο ροδάκινο. Από πού να πρωταρχίσουμε και αυτό το καλοκαίρι, τι είδαμε. Ήμασταν θεατές στο ίδιο έργο. Να πούμε για τις τιμές. Ποιες τιμές, με 0,05, 15, 21, 25. Ρουλέτα. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν τιμές. Να πούμε ότι οι αγρότες αφήνουν το προϊόν του μόχθου, του υδρότατος, ολόκληρης καλλιεργητικής περίοδου και δεν ξέρουν σε ποια τιμή το αφήνουν, δεν ξέρουν πόσο το πουλούν. Τι να πούμε, για τον ΕΛΓΑ. Από πού να πρωταρχίσουμε. Αυτό πια, το κράτος, να μην αναγνωρίζει το κράτος. Δηλαδή βγάζει ο ΕΛΓΑ Δήμητρα έκθεση, βγάζει το Ινστιτούτο έκθεση. Λέει ο ένας αυτό, λέει ο άλλος αυτό και το Υπουργείο αγνοεί. Ο ΕΛΓΑ για όνομα του Θεού. Δηλαδή για όνομα του Θεού αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και δεν στέκουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι, αποτελεί προϊόν κοινής λογικής, κοινής πείρας. Όταν πριν από τις βροχοπτώσεις το ροδάκινο δεν είχε πρόβλημα, απέκτησε μετά τις βροχοπτώσεις την εναλλαγή των καιρικών συνθηκών και τίθεται θέμα αν αποτελεί άμεση ή έμεση σημεία. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν στέκουνε. Γελάνε και εγώ επαναλαμβάνω και λέω ότι πρέπει η πολιτεία να χαράξει πολιτική για το ροδάκινο, για το ροδοκινό παραγωγό. Πρέπει να διασφαλίσει τη τιμή του προϊόντος. Πρέπει να διασφαλίσει και να εξασφαλίσει μια συμφέρουσα τιμή για τον Έλληνα παραγωγό, για το ροδοκινό παραγωγό. Είναι νομοθετική, είναι εκτελεστική.
εξουσία, έχει τη δυνατότητα, έχει νόμους, έχει προεδρικά διατάγματα, μπορεί να επιβάλλει αυτό που θέλει εφόσον θέλει να προστατεύσει τον αγρότη. Μπορεί να αλλάξει τον κανονισμό, μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντα του Έλληνα παραγωγού και του Έλληνα αγρότη. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό είπα πολλές φορές, και τώρα θα το επαναλάβω, ότι οι βουλευτές του νομού μας, όπως και του γειτονικού νομού, του νομού Ημαθίας, ενωμένοι με ένα σκοπό, δεν είμαστε σε αντιπαράθεση. Όλοι το κατανοούμε, όλοι το αντιλαμβανόμαστε, όλοι το διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι κάποιος που λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι είναι καλά ο ροδοκινοπαραγωγός. Όχι, αυτό είναι κάτι ακριβώς. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αν υπάρχει άνθρωπος που ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, να το ξέρουμε. Θα ζει στο Τέξας τότε, όχι στην Πέλα. Έτσι, ακριβώς. Εφόσον λοιπόν είναι κοινός τόπος ότι υπάρχει πρόβλημα στην παραγωγή, υπάρχει πρόβλημα στον Έλληνα αγρότη, να κοιτάξουμε όλοι μαζί να το λύσουμε, πρώτα οι βουλευτές μας, και να καθίσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι διαλόγου, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλοι οι συναρμόδιοι, έτσι με τιμιότητα, με ειλικρίνεια, χωρίς δεύτερες σκέψεις, να αποφασίσουμε για το καλό. Που εν τέλει δεν θα είναι καλό του Α ή του Β, θα είναι καλό όλων μας, θα είναι καλό συλλογικό, θα είναι καλό της κοινωνίας μας. Mm-hmm. Πριν να είναι αργά. Mm-hmm. Έπρεπε ήδη να είχε γίνει. Ας γίνει τώρα, να μην έχουμε ξανά τα ίδια, ίσως και χειρότερες καταστάσεις του χρόνου μπροστά μας. Μάλιστα. Θα ήθελα από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι να κάνουμε και την αναφορά στην Ευρωπανήγυρη, πριν πάμε στο τρίτο ερώτημα. Η Ευρωπανήγυρη, νομίζω και φέτος, την οποία μετά από, να σας πω την αλήθεια, δεν την είχα επισκεφθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, φέτος έκανα την προσπάθεια, τα κατάφερα, βρήκα τον χρόνο, μου λέω φέτος θα πάω. Ωραία. Σκίδρα και πέρασα. Χαίρομαι. Καταπληκτικά. Δηλαδή, εκεί πάνω που τελειώνοντα την ομιλία σας, περνούσα και την ώρα, δεν πρόλαβα να ακούσω αυτά για το Ροδάκινο, απόλαυσα όλο αυτό το οποίο είδα στη συνέχεια. Χαίρομαι λοιπόν που ήρθατε στην τρίτη Εμποροπανήγυρη, την τρίτη χρονιά διενέργειας της Εμποροπανήγυρης. Να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι η Εμποροπανήγυρη Σκίδρας διοργανώθηκε, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Εμποροπανήγυρης του Αγίου Μάμα, ναι, μιας πολύ γνωστής Εμποροπανήγυρης, και στάθηκε έτσι όπως στάθηκε. Και τα πήγε περίφημα η Εμποροπανήγυρη Σκίδρας. Και είχε μόνο θετικά σχόλια. Αυτό σημαίνει ότι πλέον, με τη βούλα θα μου επιτραπεί η έκφραση, έχει καθιερωθεί ως θεσμός. Δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις, δεν χρειάζεται καινούργια δεδομένα. Έχει γίνει θεσμός όχι μονάχα για το Δήμο μας, αλλά και για την ευρύτερη φυσικά περιοχή μας. Και όλα αυτά τα κάνουμε για την εξωστρέφεια, για να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα στην περιοχή μας, να διευρύνουμε τον κύκλο των δραστηριοτήτων μας και βεβαίως, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να αναδείξουμε τον τόπο μας, τα προϊόντα μας, το πεντανόστιμο, το φημισμένο Ροδάκινο Σκίδρας. Όπως ξέρετε, μοιράσαμε σε όλες τις εμποροπανηγύρες μας, και στην πρώτη και στην δεύτερη και στην τρίτη, Ροδάκινο Σκίδρας, έτσι σαν μια προωθητική και διαφημιστική ενέργεια και πράξη του προϊόντο μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Θα κάνω, τώρα πάλι θα κλέψω χρόνο από στη ροή, λίγο τηλεοπτικό, γιατί σαφώς και τρέχει, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το εξής, επειδή είναι και φρέσκο και διάβασα στην Πέλα Νιούς κάποια πράγματα, όσον αφορά την δήλωση του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, να το πούμε κάπως έτσι, της Μίζωνος, εν πάση περιπτώσει, του κ. Καραγιάννη, ο οποίος εξαιτίας του θέματος της ανακύκλωσης, είπε ότι τα μέλη της παράταξης κυρίας Ιγνατιάδου παίρνουν το μικρόφωνο και κυριολεκτικά λένε ότι τους έρθει στο μυαλό. Είναι άλλη μια σκληρή δήλωση που βλέπω του κ. Καραγιάννη, η οποία θα πάρει την απάντηση του κ. Λαουντού στο επόμενο συμβούλιο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι κάτι ακόμη το οποίο σας προκάλεσε. Ακούστε με λιγάκι. Βεβαίως ο καθένας και οι τοποθετήσεις του καθενός αφορούν τον ίδιο. Ναι. Αυτή η ατυχέστατη προσβλητική συμπεριφορά και φράση του κυρίου Καραγιάννη επιστρέφει στον ίδιο και επιστρέφει με αποδείξεις. Θα δοθεί έγγραφη απάντηση, όπου θα αποδεικνύεται, και η απάντηση αυτή θα δοθεί και στη δημοσιότητα, όπου θα αποδεικνύεται ότι αυτός που λέει ό,τι του κατέβει, όπως είπε ο ίδιος, ό,τι του έρχεται στο μυαλό, δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση που χρησιμοποίησε, είναι ο κύριος Καραγιάννης. Και είναι υπόλογος για όλα όσα συνέταξε, μοίρασε, κοινοποίησε και έδωσε στη δημοσιότητα
γιατί τα πράγματα ή μάλλον δεν τα γνωρίζει καλά ή εσκεμμένος και σκοπίμος τα παρουσιάζει όπως τα παρουσίασε. Δεν θέλω να αναφερθώ άλλο στο θέμα αυτό, πάντως ήταν μια τελείως άστοχη τοποθέτησή του και έκφραση. Και έχω πει πάρα πολλές φορές, του έχει δοθεί η δυνατότητα να ασκήσει μια επικοδομητική, αποτελεσματική, πολιτισμένη αντιπολίτευση. Έχει εξαντλήσει 3 χρόνια θητεία στα έδρανα της μείζωνος αντιπολίτευσης με ένα καταγγελτικό λόγο, κουνώντας το δάχτυλο, λέτε προσέξτε, θα σας κάνουμε μήνυση, με αναφορές, με καταγγελίες, με διάφορα άλλα τα οποία εν καιρό, ξέρετε είμαστε και στα δικαστήρια για κάποια άλλη υπόθεση, και θα αποδειχθεί, θα μας κρίνει δικαιοσύνη, όπως είπε τον κύριο Καραγιάννη, και αυτόν και εμένα και όλους τους άλλους που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη λογική. Αν υπάρχει λόγος, πολύ καλά κάνανε. Αν δεν υπάρχει λόγος και δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως ισχυρίζονται, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ο κάθε ένας επιλέγει τον δρόμο, κύριε Παπαδόπουλε, επιλέγει να χαράξει τον δρόμο, τον προσωπικό, τον επαγγελματικό, τον πολιτικό. Σαφώς. Και ο λαός θα κρίνει την ίσα τη στιγμή. Πείτε μου μόνο το εξής, κλείνοντας την κουβέντα μας, πόσες φορές τον έχετε διαψεύσει μέχρι σήμερα, επειδή είστε και νομικός και έχετε καλή μνήμη, στα 3 αυτά χρόνια, πόσες φορές τον έχετε διαψεύσει? Όλες τις φορές που έχει ισχυριστεί. Όλες τις φορές. Πραγματικά το λέω. Κάθε φορά που ισχυρίστηκε κάτι σε βάρος μας, έχει πάρει την απάντηση και η απάντηση ήταν ότι μάλλον, επαναλαμβάνω, ή δεν τα γνωρίζει καλά ή σκοπίμως παρουσιάζει μια πλευρά η οποία απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Θα δοθούν όμως, δεν θέλω να πω στην παρούσα φάση, όχι ότι δεν έχω απάντηση, δεν θέλω να πω, γιατί θα ακολουθήσουμε την τακτική που ακολούθησε ο κύριος Καραγιάννης. Με έγγραφο που θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί επάνω θα πάρει τις απαντήσεις. Εγώ μονάχα, θέλω, αν μου επιτρέπετε κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να πω και εν ώψη της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ότι σε συνεργασία βεβαίως με τους συνεργάτες μου, εμείς έχουμε ετοιμαστεί, έχουμε ετοιμάσει τις σχολικές μας μονάδες έτσι ώστε να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τόσο τους μαθητές όσο και τους καθηγητές. Παρακολουθούμε την πορεία των εργασιών, των παρεμβάσεων, των έργων μας, ιεραρχώντας και δρομολογώντας φυσικά και από εδώ και πέρα τις επιβάσεις. Σε γενικές γραμμές θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα πλην κάποιων παλιών σχολικών μονάδων που απαιτούν διαρκή συντήρηση και επέμβαση ακριβώς λόγω της παλαιότητάς τους. Και επίσης θέλω να σας πω ότι ήδη στα 3 χρόνια της θητείας μας διεκδικήσαμε, λάβαμε και κατασκευάσαμε από ίδιους πόρους το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Σκίδρας. Διεκδικούμε από τις κτηριακές υποδομές την ανέγερση του νηπιαγωγείου Πετριάς. Προσωπικά έχω κατέβει 3 φορές στην Αθήνα στις κτηριακές υποδομές για το θέμα της κατασκευής του νηπιαγωγείου της Πετριάς. Διεκδικούμε την ίδρυση και κατασκευή ΕΠΑΛ, την κατασκευή του ειδικού δημοτικού σχολείου. Επισκευάσαμε στέγες, αντικαταστήσαμε πόρτες, παράθυρα, κατασκευάσαμε νέες τουαλέτες, αντικαταστήσαμε είδη υγιεινής, αντικαταστήσαμε δάπεδα αμιάντου, ναι καλά ακούσατε, αμιάντος που υπήρχε ακόμη σε κάποια σχολεία, τοποθετήσαμε δάπεδο προδιαγραφών και πόσες άλλες συνεχείς καθημερινές μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις. Ειδικότερα όμως, και επειδή δεν θέλω, παρά το γεγονός ότι είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα, δεν θέλω να λέω πολλά λόγια, θέλω να αποδεικνύω με έργα και με πράξεις, ειδικότερα θα πάρετε την έγγραφη απάντηση που θα κοινοποιήσουμε και στον κύριο Καραγιάννη. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά. Γεια σας. Να πάμε τώρα.